Πάμε να δούμε τους σκορπιούς που σήμερα με τη σελήνη στον υβροχό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μία μέρα που έχει πολλά πρέπει, υποχρεώσεις στο σπίτι, στη δουλειά. Γενικώς έχει μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με το Σαββατοκύριακο που μπορείτε πιο ανενόχλητοι με την σελήνη στους ιχθύς να ασχοληθείτε με αυτά που τέλος πάντων ευχαριστούν περισσότερο την καρδιά σας, είτε έχει να κάνει με τα προσωπικά σας, με τα ερωτικά, είτε έχει να κάνει με τα παιδιά σας, αν είστε γονείς και μπορεί να έχετε περισσότερο χρόνο μαζί τους για να παίξετε, να διασκεδάσετε, να χαρείτε. Σημερινή μέρα θα προσέξετε λίγο παραπάνω, γιατί είπαμε, όταν η σελήνη είναι σε κόντρο με το ζώδιό μας, μερικές φορές μπορεί να γίνονται πιο εύκολα παρεξηγήσεις, μπορεί να συμβαίνουν κάποιες μικρές ανατροπές στο πρόγραμμά μας και να μας πετάνε λίγο εκτός. Βέβαια, να πω και κάτι άλλο που δεν έχω πει. Σήμερα έχει ο μήνας 21. 21. Μπράβο. Λοιπόν, ο Ερμής, ο οποίος θα γυρίσει ανάβρωμος μία μέρα μετά τις εκλογές, στις 8 Ιουλίου, και ονοώνοητο. Λοιπόν, ήδη, σιγά-σιγά, από χτες, έχει ξεκινήσει να μπαίνει αυτό που λέμε στη σκιά του λίγο, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αρχίζει να μας δίνει κάποια δειγματάκια, όχι πολύ καλά, στο κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα, θέλει μία προσοχή γενικότερα από εδώ και κάτω στην επικοινωνία με τους άλλους, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να παρεξηγηθούμε και επίσης μπορεί μικρά πράγματα που γίνονται, είναι αυτά του ανάβρωμου Ερμή που λέμε, που ακόμα ναι μεν δεν είναι ανάβρωμος, αλλά αρχίζει να μας προειδεάζει για το για αυτή την, τέλος πάντων, την αναδρομή. Ναι, για αυτή την φαινομενικά ανάβρωμη πορεία του. Οπότε να το έχετε στο μυαλό σας αυτό σιγά σιγά και στην επικοινωνία και στις μετακινήσεις. Δείτε πόσο γλυκά σας λέτε, δεν θα μπορείτε να συνοηθείτε. Φοβερό. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο πιο ωραίο για τους σκορπιούς. Κρατήστε αυτό ως πληροφορία.